Πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η εθελοντική αιμοδοσία των μελών του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Συνδέσμου που υπάρχει στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συνδέσμου οι ιατρικές εξετάσεις των διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Απόστολος Ντάβελας, δήλωσε. Θα ήθελα να σας πω για την αιμοδοσία που έχουμε σήμερα στο Σύνδεσμο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι σημαντικό για έναν φορέα να έχει την Τράπεζα Αίματος. Έρχεται το νοσοκομείο Άγιος Παύλος με το συνεργείο και πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι αιμοδότες και άλλοι οι οποίοι για πρώτη φορά σήμερα, και είναι αυτό το ευχάριστο, δίνουν αίμα το οποίο είναι χρήσιμο και για μας και για τα μέλη των οικογενειών μας. Αυτό θα συνεχιστεί κάθε χρόνο, γιατί αξίζει το κόπο. Το βλέπουμε κάθε χρόνο, ας πούμε, τα παιδιά που θέλουν αίμα και κατευθείαν μέσα σε μισή ώρα πάνε εξυπηρετούνται. Θα ήθελα να πω, αυτή είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται τέλος του χρόνου. 12 Ιουνίου θα έχουμε και τις εκλογές στο Σύνδεσμο και είναι καλό αυτό, όπως κάθε χρόνο έρχονται τα παιδιά για την υπόλοιπη τριετία για να ψηφίσουν τους δικούς τους ανθρώπους, αν και δεν έχουμε και πάρα πολλούς φέτος. Υπάρχει δυνατότητα, να, επειδή είναι νέο το ψηφοδέλτιο, να πάρουμε πάρα πολλοί κόσμος πάντοτε υποψηφιότητα. Οι εκλογές θα γίνουν 12 Ιουνίου 6 ώρα το απόγευμα και η υποβολή των δηλώσεων είναι μέχρι τις 7 του μηνός Κυριακή. Για τους υποψηφίους. Για τους υποψηφίους. Φέτος έχει εκλογές και Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Θα μας πεις λίγο για τη συνεργασία που έχετε με την Ένωση. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι η ίδια διοίκηση στην ΕΠΣ. Και αυτό είναι παρήγορο, και ότι θα μπουν και νέα παιδιά. Θα συνεχίσουμε εμείς, όπως κάθε και όλα αυτά τα χρόνια, με την άρρηστη συνεργασία που έχουμε με την ΕΠΣ Μακεδονίας.